καλησπέρα σας από το κλειστό του ΟΑΚΑ. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα στους Blue Sharks, στην Ευρωλάκη και στους Fathers. Οι Blue Sharks πήραν τον double, είναι με τις άσπρες εμφανίσεις. Είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου group της περιφέρειας North στην Atlas Summer League 2, εδώ στο ΟΑΚΑ. Οι δύο ομάδες δηλαδή έχουν δώσει από ένα παιχνίδι. Και από τότε ξεκίνησαν με ήττα στο καλοκαίρι. Δεν είναι δηλαδή το ρεκόρ του, άρα από τότε ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στην Ιορδάνη. Μετά από ένα λάθος που έκαναν οι Blue Sharks, τώρα είχαν άστοχο τρίποντο για τους Fathers, να τον αποφασίζει. Και τώρα οι Blue Sharks είναι στην επίθεση. Παίρνει το mid-range εδώ για τον κύριο Σακελαρόπουλος, μαζεύει ο Διονυσιώτη. Οι Fathers προσπαθούν, αλλά δεν βρίσκουν εφηλιασμό. Όπως όμως δέχεται το deflection και έχουμε το κλέψιμο. Το Μαράς είναι στον Κασκάνη. Αυτός για τον Σκιαδόπουλο που άφησε την μπάλα στο καλάθι από τον αριστερό διάδρομο. Πρώτο καλάθι του αγώνα για τους Blue Sharks. Τους προηγούνται με 2-0. Και τώρα οι Fathers με τον Κωνσταντάτο. Έχει πάρει θέση να αποστάλει ο Πόρση. Αλλά τελικά θα βάλει μπάλα στο πλάι τον Κυρσίζη. Κανά τον Κωνσταντάτο. Βγαίνει μέχρι μέσα ο Οικονομόπουλος, δεν κατάφερε. Το Μαναδικευτός, οι Blue Fathers, οι συνεχίζονται οι Blue Sharks. Το Μαράς τώρα δίνει την μπάλα στον Κασκάνη. Αλλάζουν γρήγορα την μπάλα στη ζώνη που παίζουν οι Fathers. Ωραία κίνηση. Στη γωνία η μπάλα, τελικά θα βγει 45 μίλες στην Ταφτάρ για 3 ο Σακελαρόπουλος, είναι άστοχος, μαζεύει ο Πότσι και οι Fathers τον διευθυντή ότι είναι αρδανόνι το παιχνίδι τους. Θα δώσει στο πλάι τον Οικονομόπουλο, πηγαίνει κοντά στο καλάθι, αστοχή, μάχη στο rebound, ο Πότσι θα το πάρει, θα κάνει το δεξί hook και θα αστοχήσει. Είναι το πρώτο καλάθι για τους Fathers από τον Πότσι, 2-2 το σκορ. Το Μαράς τώρα αλλάζει γρήγορα την μπάλα. Τώρα πήγε να περάσει μια πάσα από τον Γεωγραφιστό, αλλά ο Διονυσιώτης έβαλε πόντους. Οπότε υπάρχει ανανέωση στα 14 δευτερόλεπτα, νέα επίθεση για τους Blue Sharks. Έχουμε το mid-range από το πλάι και είναι εύστοχος ο Σακελαρόπουλος, το πρώτο του καλάθι. 4-2 μπροστά οι Blue Sharks. Πάμε τώρα με τον Κωνσταντάτο. Ο Διονυσιώτης είναι από τον Οικονομόπουλο, πηγαίνει στα μέσα, δυσκολεύεται αστοχή. Το ρημάν το πήραν οι Blue Sharks και ο Διονυσιώτης σταματάει τον Κασκάνη με φάουλ για να μην βγει στον εφηλιασμό. Και επαναφορά έγινε από τον Μούσουρα. Ξαναπήρε την μπάλα τον Κασκάνη. Τώρα θα δώσει τον Σκιαδόπουλο, ποστάρι, ωραίο καλάθι. Δεύτερο για τον Σκιαδόπουλο, έχει 4 πόντους και το σκορ γίνεται 6-2 υπέρ των Blue Sharks. Ο Μάρος θα κλέψει και την μπάλα εδώ. Έχει στον Σκιαδό, περιμένει να κάνει την κατάλληλη στιγμή την μπάσα και έχουμε ωραίο καλάθι, ωραία συνεργασία δηλαδή. Ο Κασκάνης είναι ο σκόρερ. Η μισή φάση είναι στον Μαρά που έκανε το κλέψιμο, έδωσε και την assist. 8-2 το σκορ υπέρ των Blue Sharks. Οικονομόπουλος. Παίρνει την μπάλα, κρατάει το παλάκι ο Διονυσιώτης. Δύσκολη προσπάθεια, γκολ, φάουλ, εξαιρετικό. Ο Διονυσιώτης είναι ο σκόρερ αυτής της ομάδας, ο Fathers. Το πιστοποιεί εδώ πέρα με ένα περίτεχνο καλάθι. Δύσκολο, γκολ, φάουλ, 8-4, μείωσαν οι Fathers. Η βόλη είναι μέσα, 8-5 μειώνουν οι Fathers. Το Διονυσιώτη να φτάνει στους 3 πόντους. Blue Sharks παίζουν γρήγορα. Κασκάνης δεν πέρασε η πάσα του, κρατάνε όμως την μπάλα του Βιβελούκη. Μουσούρα, σαν από το Λιάπ, μπορεί να βλέπει. Ήταν λίγο εξαιρετικό αυτό που είχε κάνει. Δεν τα κατάφερε. Ο Διονυσιώτης τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για τους Fathers. Θα περάσει τον Κότσι που έχει πάρει θέση για πώς. Κυρίζει τον
προσπάθεια το χείο, το χαρά μαζεύει το rebound και εμείς άλλους τρέχουν. Μπαλά στο πλάγιο τώρα την κορυφή του Γρηγόρη, πολύ γρήγορη σε πάση από τον Λίσταρ, κάτω από τον Κομαράς με ταμπλό, πήρε ο Διονυσιώτης. Πλάι μπάλα στον Οικονομόπουλο από εκεί τον Πισίδη που θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Το τρίποντο πήρε ευκαιρικό ο Κότσι. Θα του πάσει τον Πισίδη ξανά, έτσι το. Το σούτ είναι μέσα. Είναι από τον Κωνσταντάτο. 8, 7, νομίζω πρέπει να είναι ένα τρίποντο. Δεν έχουμε και το σκόρ σάμα τώρα να πω την αλήθεια. Το σκουτ για τους Blue Sharks είναι εκεί η πάντα. Ο Διονυσιώτης, τον έφερε πάει στον Διονυσιώτη, την κορυφή του τρυπόντου. Γυρίζει την μπάλα η φάδε. Και πράγματι το δημιουργός εδώ, αυτό κάνει φως. Αλλά το είπαμε, δηλαδή τώρα το Σουστάρτ, το Μαρά, τον Τασκάνι, ξανά τον Τομαρά. Έχουμε όμως 3 δευτερόλεπτα, καθυστέρησαν πάρα πολύ ώρα εδώ οι Σουστάρτ. Και είχατε την ευκαιρία να σκοράρουν. Ο Διονυσιώτης τώρα για τους Πάδες. Στον Ομόπουλο, θα πάρει και στον Τριον Πότον. Μαζί με τον Ριμπάμπτο Σακελαρόπουλο. Κατεβάζει το Τασκάνι λίγο δυνατά, την κρατάει πάντως. Του φύγε τελικά. Δεν μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία του. Βγήκε εκτός. Ήταν δυνατή πάσα. Οι Πάδερς τώρα στην επίθεση. Με τον Διονυσιώτη να κατεβάζει. Ο Διονυσιώτης που περιμένει το στρίν εδώ, περνάει. Βγαίνει κοντά στο καλάθι, τελικά βγάζει το πλάι. Ο Τυφίνης θέλει τώρα θα φτάρει για 3, θα το πει. Μαζί με τον Μαρά στο λιμάν. Δεν θα βγάλει την πάσα χρειασμού. Πάνε σε πιο σίγουρη εκδοχή του Σάρξ με τον Μούσουρα που ήρθε τώρα και τρίποντα από τον Κασκάνη, αστοχή. Τελικό rebound όμως, μπαλά πήγε στα κέντρα του Σακελαρόπουλου. Ποιο το σκουάρι τώρα για 3. Είναι άστοχο, μαζί με τον Διονυσιώτη στο rebound. Και πάνε στην κατοχή. Μπαλά πηγαίνει στον Κωνσταντάτο που αυτό έχει το τρίποντο. Μάζεψε το rebound ο Σακελαρόπουλο, τρέχει. Αλλού και αλλού δίνει ο Τομαράς με ταμπλό μέσα από τον εκτελεσμένος αυτός ο συνδυασμός. Με τον Τομαρά σκοράρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι και κάνει το σκορ 17 του τέτοιων Blue Sharks. Ο Νομόπουλος στην Αυτοκολονία. Ο Νησιώτης δύσκολο με πάντα καλάθι. Ο Διονυσιώτης που έχει την τεχνική. Άφησε ωραία την μπάλα που προστάτευσε πολύ ωραία για να αποφύγει την τάπα. Σκόραρε 5 πόντι του. Και οι Πάδερς 10-9. Οι Πάδερς που τρέχουν τώρα με τον Πιστίζη. Κλείνεται εκεί, δεν έχει κάποιο χώρο για να φτάρει. Ξαναπαίνει τώρα την μπάλα, έξω τον Κότσου. Ο Διονυσιώτης θα πάρει το στρέμμα, τον όχι. Κλείνει τον Πιστίζη. Ποστάρει, αστοχή. Μαζί με τον Μαράς το rebound. Και οι Blue Sharks με τον Κασκάνο τώρα. Πάσα πολύ καλή για τον Σακελαρόπουλο με ταμπλό στο χ. Όλο όμως που έκανε ο Μούσουρας. Το πρώτο του καλάθι είναι 12-19, είπε με τον Blue Sharks και time out στο παιχνίδι. Επανήλθαμε αφού τελείωσε το time out. Οι Πάδερς είναι στην επίθεση. Έκαναν και μια αλλαγή του Πιωτησίδη. Δεν σου πέρασε ο Ζάχος με τον 29. Οι Blue Sharks κάτω στον πάγκο Μούσουρας και ο Σκιαδόπουλος. Έχουν κάνει δύο αλλαγές. Έχει μπει με το 11 ο Χαρνίδης και με το 10 ο Διγενάκης. Μετά έρχεται η πάσα, ο Διγενάκης κάνει το φίξον. Ρίχνει κιόλας τον διακό. Και δεν σωστά την μπάλα. Όμως δεν αφήνει να τελειώσει πάση. Τώρα γίνει την πάσα στον Χαρνίδη. Δεν βρίσκει αυτό το κατάλληλο τρόπο για να σουτάρει. Έβγαλε την μπάλα έξω. Οπότε πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι Blue Sharks. Σταθεί πάσα. Δεν τα καταφέρει ο Χανίδης, παίρνει το ριμπάν το ίδιο, στο Μαρά, σουτάρει μέσα. Ο Τομαρά που έχει πολύ καλό σου βέβαια, φτάνει στους 4 πόντους. Το σχόλιο είναι 14-9 που παίρνει το Σουτάρτς για πρώτη φορά στο συμπέτρι.
Πήρε το διάδρομο τα αριστερά, δεν τα καταφέρει στα μικρά. Μάλιστα το Μαρά. Τα σύμπασα στον Τομαρά, στο Χ. Η μπάλα είναι εκτός για τους Blue Sharks όπως δείχνει ο Ρεφ. Θα γίνει τώρα επαναφορά, ο Τομαράς έχει πάρει θέση από την baseline. Ο Καφκάνη, Χαρνίδης. Αυτό είναι σταθεί πάντα πέρασε εκεί. Κάτω το καλάθι. Δεν παίζει το καλάθι, αλλά πήρε το φάουλ ο Διγενάκης, ο οποίος θα πάει στις βολές. Έχει δύο προσπάθειες. Η πρώτη βολή είναι άστοχη, χαμηλή. Έχει πιο μαγιανή ακόμα βολή ο Διγενάκης. Το δει και στη δεύτερη, μάχη τον πάνω. Τελικά θα το πάρει ο Διονυσίωτης. Ο Διονυσίωτης θα δώσει τον πλάχο. Θα πάει στο κέντρο. Μπροστά η μπάλα τον Κωνσταντάτο. Οικονομόπουλος. Στη γωνία τον Κωνσταντάτο που προσποιείται. Ο Διονυσίωτης. Τελειώνει η επίθεση, δεν το έχει καταλάβει. Δεν το έχει καταλάβει. Δεν το έχει καταλάβει. Το rebound, σε κοινάριο που δημιουργεί τον Μαρά. Πρέπει να μπουσάξει, κασκάνει από τη γωνία. Κασκάνης που συγγνωμικά μοιάζει με τον Γιούλ, όπως το βλέπουμε τώρα. Βγάζει με την μπάλα στο φλάι, τελικά μπάλα πηγαίνει στο Αγγελαρόπουλο, που σουτάρει για τρεις, θα στοχεί. Το rebound στο Μαρά, νέα επίθεση, κασκάνει, σουτάρει για τρεις. Έξω για αυτό, νέο rebound. Το Μαρά με ταμπλό μέσα. Μέτρησε, ναι, ναι. Στη λήξη της πρώτης περίοδου είναι buzzer beater από τον Τομαρά. Φτάνει στους 6 πόντους. Βρισκό γίνεται 16-9 υπέρ των πλουσάτων της τελευταίας περίοδου. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος με τους Πάδερ να είναι συνεπίθεση με τον Διονυσιώτη Καταδημάκη και τον Πισίδη και από τον Κότσι. Πάει να προσάρει. Έξω η μπάλα. Άστοχο το jump shoot από τον Κωνσταντάτο. Η Blue Suns στην επίθεση με τον Πέπα που πέρασε στο παιχνίδι. Πήρε θέση του Τομαρά από τη βλέπω. Έχει και ο Καστάνη. Έχει επιστρέψει ο Μούσουρας. Εδώ δεν τα καταφέρνει στο λέει από τον Καρόπλου. Ο Μούσουρας είναι 5 πριν το rebound και βγάζει στον Χαρνίδη. Στα σύμπασα όμως έχουμε πόδι που ήταν ο Κωνσταντάτος. Οπότε ανανέωσε στα 14 δευτερόλεπτα. Η νέα επίθεση για τους Blue Sharks. Έχει 10 ευθαρίες σε ελεύθερη μετάφραση. Σε κανονική μετάφραση δηλαδή. Έχουμε το σύστημα από τον άστοχο από τον Κιναρόπουλο. Η μπάλα βγαίνει εκτός και οι Fathers κερδίζουν αυτή την κατοχή. Αλλά πήγε σε ένα περίεργο σημείο και τώρα θα γίνει η επαναφορά από τον Ζάκο. Για να κατέβα. Πέκον και παιδούχον. Το σαντάκι σχόλα για τους Πάδες. Πισίδι. Έξω στον Κωνσταντάτο. Ράχο, Πισίδι, πέντο τζαμπτούτ. Δεν πρέπει πάλι από το κατσπατήρι. Μαζεύει το ριμπάουν. Το Σακελαρόπουλο και τώρα ο Πέπας. Θα δώσει για τον Βιγενάκη. Μούσουρας. Πέπας για τον Χαρνίδη, θα πάρει το jump shoot. Μέσα είναι τον Χαρνίδη, το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. Ανεβαίνουν οι Blue Sharks, έχουν δει ρυθμό στην επίθεση με τις προφανές. Έχουν φτάσει στο τόσο 20-29, την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Αυτό το σημείο 11. Ο Λουσιώτης γίνεται
Πάει σε εκείνα κρατούσε την μπάλα, τελικά Πότσου τελειώνει η επίθεση, προλαβαίνει ο Πότσου τη λήξη της επίθεσης του Σόγκη αυτή τη φάση με αυτό το δεξί χουκ, κάτι στους 4 πόντους, 20-11 είναι ο Σάκη Φάδερς, οι οποίοι παίρνουν εδώ μια ανάσα. Γυρίζει την μπάλα επί του Σάρξ. Συνεχίζει τις πάσες, ο Σακελαρόπουλος ο Στάρι είναι μέσα. Ο Σακελαρόπουλος έχει 4 πόντους. Ομαδικότητα για τους Σάρξ. Λίγο πολύ, πολύ σουτάρουνε. 22-11. Πέτρο Μπιστάρ, εδώ είναι λάθος. Θέλει να ρολάρει και ρίζει το φάουλ. Θα πάει στις βολές, ήταν στην προσπάθεια. Πρώτη βολή τώρα για τον Ζάχο. Είναι εύστοχη. Είναι ο πρώτος του πόντου στο παιχνίδι. 22-12 μειώνουν οι Φάδερς. Έχει βγει όμως παίκτης των Φάδερς μέσα, νομίζω ο Πότσου βιάστηκε να βγει και έχουμε time out στο παιχνίδι. Επανήλθαμε, τελείωσε time out και εκεί στάρξαμε στην επίθεση με τον Πέπα να κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει τον Τόμαρα, παραλίγο κλέψιμο για τον Πότσου, έκανε τη διστέξιον, κρατάει την μπάλα όμως ο Μούσουρας. Γιατί με το σκαλάζι δίνει πάσα στον πλάτη. Deflection, νέα επίθεση από τους Sharks, 4 δευτερόλεπτα μένουν. Θα το πάρει το τρίτο το αναγκαστικά, παρά λίγο κιόλας θα το βάλει. Το rebound είναι από τον Διονυσιώτη. Κρατάει την μπάλα, η οποία πηγαίνει τώρα στον Ζάχο. Γυρίζει την μπάλα. Οι Πάντες πέρασε και ο Πολιόπουλος με το νούμερο 9. Δεν μιλάμε πριν. Έτσι τώρα τελείωσε το 3. Το κάνει ο Κότσο αναγκαστικά με τη λήξη σε πίνηση δεν καταφέρνει. Μάζεψε ο Βίγκεν. Ο Πέπα τώρα έδωσε τον Αρνέβη. Σας είπα αλλά την κλείδω για τη σέντη που κατάλαβε τι θα γίνει. Πάσα στην αρχή. Τελικά μπάλα βγαίνει υπέρ των Φάντας. Παναφορά τώρα για τον Διονυσιώτη. Από τον πολλό που έγινε Διονυσιώτη με τα απλό καλά του. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Διονυσιώτης φτάνει στους 7 πόντους. Πάτε. Έχουμε και έναν τραυματισμό εδώ στο φάουλ που κέρδισε ο παίκτης των Blue Sharks. Το σκορ έχει γίνει 22-14 να πούμε υπέρ των Blue Sharks. Ο Διονυσιώτης, έχει χτυπήσει, βγήκε αλλαγή. Πήρε τη θέση του Οτισίζης. Εν τω μεταξύ ήταν άθετη η πρώτη βολή από τον Διγενάκη. Βάζει τη δεύτερη, είναι το πρώτο στο πόδι στο παιχνίδι. Το σκορ γίνεται 23-14. Υπέρ των Blue Sharks. Και έχουμε κλέψιμο που έκαναν τώρα οι Blue Sharks. Φανίδη κατεβάζει την μπάλα. Κάτι πάσα για τον Βιγενάκη που σκοράρει με ωραία προσπάθεια, πρώτη του παλάτι, φτάνει στους 3 πόντους και κάνει το σκορ 25-14 για τον Blue Sharks. Ο Νικολόπουλος είναι για τον Πότσο. Το jump shoot είναι από τον Νικολόπουλο, είναι άστοχο, το Μαράς το μάτι. Ο Μαράς θα βγάλει πάσα χρειαστούν για τον Χαρνίδη. Άρα ο διαρρεκτός είχαμε τη flexion. Και η μπάλα για τους Sharks. Θα βγάλει την μπάλα
αναφορά ο Θεοδόπουλος. Ξαναπαίνει τώρα την μπάλα. Και κερδίζει το φάουλ που ο Τιγενάκης δεν μπορούσε να βρει. Χώρο για να σουτάρει και στις δύο βολές τώρα θα πάει ο Θεοδόπουλος. Πρώτη βολή είναι έξω. Έχει μια ακόμα βολή ο Θεοδόπουλος. Έξω και η δεύτερη. Μαζεύει ο Ζάχος. Για τους πάδες. Ο Νομόπουλος. Ζάχος. Τώρα πιστεύει. Είναι αδερφέρον ο Νομόπουλος. Πήρα τον Πολόπουλο. Ο Νομόπουλος δύσκολη πάδια. Προχή. Μαζεύει ο Καμαράς. Κάνει μια πάσα πολύ να βλέπει. Αν την είχε ανοιχτά το πλουσίδι θα έγινε ένα τρομερό highlight. Ήταν μια φαντεζή ενέργεια. Δεν βγήκε. Ήταν ένα κλικ πιο δυνατή από όσο θα ήθελε. Ο Σκιαδόπουλος, σε το μεταξύ ο Κασκάνης. Είναι τη θέση του Βιγενάκη για τον Blue Shark. Και τώρα ο Νικολόπουλος κατεβάζει μπάλα και δίνει τον Οικονομόπουλο. Για τους πάρους. Κάτω τα λάθη, την κοπή και όμως επανάβαση δερμάτων, δεν κράτησε σταθερό. Το πιάνε εκεί, έφεξε ο Ρούσουρας. Ο Πέπας τώρα θέλει να τρέξει, δεν βγαίνει εφηγασμούς, έτσι εδώ το μάνα στο πλάι. Καθή πάσα στον Μούσουρα. Έξω τον Κασκάνη, εντελώς ελεύθερος για τρεις. Αστοχή, μαζεύει ο Κότσου. Και αυτός πάντας, ο Οικονομόπουλος. Ράχος, Νικολόπουλος. Οικονομόπουλος ο Νικολόπουλος. Με ταυλό αστοχή. Μαζεύει το ριπάο ο Θεοδόπουλος. Το Μαράς. Τρέχει. Κάνει μια τρίπλα πίσω από την πλάτη. Δίνει στον Κασκάνη αυτός για τον Μούσουρα από αστοχή. Είναι τρίποντο από τον Μούσουρα, ο οποίος έχει 7 πόντους. Και το σκορ γίνεται 28-14 με double σκορ για τους Blue Sharks. Παλαπίνει στο Κότσου, βλέψιμο όμως, Σκιαδόπουλος έκανε βοήθεια, Κασκάνης τρέχει, θα περιμένει τους παίκτες του, θα δώσει τον Σκιαδόπουλο, από τον αριστερό διάδρομο το καλάθι, προστάτευσε ωραία την μπάλα, έχει 6 πόντους, 30-14, συνεχίζουν να αυξάνουν τη διαφορά οι Blue Sharks. Κλείνεται εκεί από 3, θα δώσει τώρα στον Νικολόπουλο. Με το screen θα πάρει και το jump shoot. Όχι, δεν την κάνει με την μπάλα. Η μπάλα όμως είχε μέσα τα χέρια των Σάλτς εκεί, περιοχτήκανε μόνοι τους. Γίνονται και αυτά. Ο Κότσου κάθεται στον πάγκο για να περάσει τον Διονυσιώτης. Και ο Κωνστατάτος επιστρέφει στη θέση του Ζάχου. Δύο αλλαγές λοιπόν για τους Σπάδες. Τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι για τους Πάδες. Ο Τιχτήρης για τον Κολόπουλο κάνει το φλότερ αυτό και σε μάζεψε το Σκιαδόπουλο και έδωσε τον Πέπα από το Κασκάνη που θέλει να τρέξει. Πολύ ωραία πάσα και τελείωμα ιδανικό από τον Μούσουρα. 9 επόδι του, 32-13 για τον Μούσουρα που είναι σε εξαιρετική μομέντρη θα βασικά, θα το λέγαμε. Ήδη τρέχουν ένα 10-0 σερί. Ήταν μπροστά με 22-14 και μέσα σε ένα τρίλετο το βούτυρο με 32-14, αλλά τώρα δεν έχω το τρίποντο που πάει για αυτό το σερί. Ο Κωνσταντάτος που παίρνει που έχει 5 πόντους, 32-17 στο σκόρ. Θεοδόπουλος. Τρίποντο είναι άσχημα από τον Κομαρά, Μάκη, εξαιρετικό rebound, ο κύριος Θεοδόπουλος. Πέπας, έξω στο Θεοδόπουλο που θα σιωτάρει για 3 μέσα. Ο Σκιαδόπουλος, ο οποίος έχει 9 πόντους. Και το σκορ γίνεται 35-17 υπέρ των Blue Sharks. Ο Διονυσιώτης θα κερδίσει το φάουλ από τον Μούσουρα. Από το πλάι επαναφορά θα την κάνει ο Νικολόπουλος. Στήνει.
δύσκολη προσπάθεια από τον Οικονομόπουλο, δεν καταφέρει το Αρτζούλια. Τώρα το Μαράς, πάσα πιάνει τον Θεοδόπουλο, έχει πάρει το, τα βήματα σωστά από τον αριστερό διάδρομο και πάλι. Γίνεται ο πρώτος παίκτης του αγώνα που φτάνει σε διψηλό αριθμό στους 11. Η διαφορά είναι στις 20 μια προσφορά. 37-17. Εδώ όμως ο Μαλάς είναι για τους πάντες το παιχνίδι του Οικονομόπουλος. Την μειώνει σε 37-19. Έξω η μπάλα στον Τομαρά. Πάει θα δώσει πάσα για τον Μούσουρα, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Μούσουρας θα εκτελέσει δύο βολές. Τώρα είναι η πρώτη από τις δύο προσπάθειες που έχει ο Μούσουρας. Αστοχή. Τώρα θα κερδίσει και την δεύτερη. Άστοχος ξανά. Όμως έχουμε τεχνικό ρημάνο από τον Θεοδόπουλο που βγάζει έξω τον Πέπα. Ένα δημιουργικό σάρξ. Ελεύθερος ο Θεοδόπουλος θα πάρει το σούτ 3 πόντων. Αστοχή. Μαζί με τον Ιωσήο του 24 ζώνε για το τέλος του πρώτου του χρόνου. Οι πάντες μπορούν και να εξαρτήσουν την αγωματική. Για να δούμε τι θα κάνει ο Γιάννης Κιούπης. Η Σίζης. Παιδιά του Οικονομόπουλου, ποστάρι. Κάτω από το Μαρά. 5, 4, τελειώνει. Θα το δούμε το Μαρά με ταμπλό, αστοχή. Μαζί με τον Γιονυσιώτη, όχι, έχει την μπάλα έξω. Έχουμε λήξει πρώτο ημιχρόνου. 37, 38. Τελειώνει πάλι μαζί. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με τους Blue Sharks να είναι στην επίθεση. Προηγούνται με 18 πόντους διαφορά, 37-19 και τώρα με 20. Θα βρω καλά που είδατε από τον Αρνή, το jump shoot με τον Peter Ames που πήρε από το πλάι. 39-19, στο σύν 20 ξανά οι Blue Sharks. Εδώ έχουμε τρίποντο από τον Κωνσταντά, το χωρίς να το σκεφτεί και δικαιώνεται. 39-22. Ο Κωνσταντάκος θα είναι πίσω 8 πόντους, δύο σαν υφάδες. Τώρα ο Κελαρόπουλος, τον Σαρκάνη, σαν ο Κελαρόπουλος. Εμείς που θα σιγουριστάει, θα μας πλέξουμε από τον Οικονομόπουλο. Κατάει την μπάλα, δίνει στον Διονυσιώτη, πάει μέχρι μέσα. Θα βουτήξει, θα κατάει την μπάλα, ερωτικά. Έχουμε πόδι από τον Διγενάκη. Οπότε η κατοχή παραμένει στους φάδες. Η Σίζης τώρα, ο οποίος θα κάνει, θα αντιπάσει στον Διονυσιώτη. Περνάει, γυρίζει, ωραίο καλάθι. Ο Διονυσιώτης έχει την επαφή με το σκοράρισμα, το αποδεικνύει και εδώ πέρα. 39-24. Μέσα στο 15 τώρα η Φάβελ. Τα κελαρόπη εμπιστεύτηκε, τελικά δίνει στον Μούσουρα. Το στάριο χαρνίζει. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα έχουν δοθεί. Οι Φάβελς βγάζουν αυτή την άμυνα. Με τον Διονυσιώτη να επαναφέρει τώρα. Για τον Κωνσταντάτο. Που κατεβάζει την μπάλα. Για τους Φάβελς. Ξύζεις. Διονυσιώτη. Τελειώνει η επίθεση. Θα σου πάρει αναγκαστικά ο Κωνσταντάτο μέσα και αυτό. Ο Κωνσταντάτο στην Ιδιαστάνη θα κάνει στους 11 πόντους. Έχει 3 εύστοχα τρίποντα. 39-27 μείωσαν οι Φάβελς. Αστοχεί ο Μούσουρας και μαζεύει ο Διονυσιώτης. Μπάλα πηγαίνει στον Τυσίδη. Ο Σαντάτος. Πάλι την επίθεση. 3-2. Αναγκαστικά το τρίπο από τον Τυσίδη. Χαμηλό αστοχή. Πρόλαβε. Πρόλαβε απίστευτο ο Διονυσιώτης, έσωσε την κατοχή. Πήρε το rebound, βρίσκει πίσω πριν ακουστεί το καμπανάκι, έτσι έχει και 11 πόντους και μείνει στους 10 διαφορά. 39-29.
με ένα σερίφι θα μιλήσει τα πάντα. Άσο το κουτί του Βιγενάκη. Βάζει το κούτσι. Κότσου από έξω της βολής, δεν είναι καλό. Άστοχο ο Βιγενάκης τώρα να κάνει την επαναφορά για τον Κασκάνη. Ο Κασκάνης ο οποίος οργάνωσε τώρα το παιχνίδι των Blue Stars. Χαρνίδης. Περνάει για τον Βιγενάκη. Ξανά Χαρνίδης. Πριν τον Ρέιντς. Περνάει αυτός. Το λοιπόν τελικά είναι μαλαδίκη από τον Τισίζη. Οπότε οι Blue Stars έχουν μια επίδοση. Απομένουν 6 δευτερόλεπτα από τις επίδεσεις. Αρνίδης πατάει γερά, σηκώνει τα φροχή. Μάζει το δύο σκότσι. Τρέχουν οι Μάδερς με τον Διονυσιώτη. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ ο Διονυσιώτης, ο οποίος θα έχει δύο βολές. Εδώ οι Blue Stars πήραν τα νόρφ. Επιστρέψαμε, ολοκληρώθηκε το home out. Στη γραμμή των βολών ο Διονυσιώτης για τους Fathers. Δεν θα προχύσει, έχει μια δεύτερη ευκαιρία για να ρίξει αγορά σε μονοψηφία επίπεδα για να δούμε αν θα καταφέρει. Μέχρι να καταφέρει τώρα. Ο Διονυσιώτης έχει φτάσει τους 12 πόντους και το σκορ είναι 39-30. Μείωσαν τους 9 τους Fathers. Πολύ σαν τώρα με τον Τωμάρα που γύρισε. Αγγελαρόπουλος το πάλι το κούτρι των πόντων είναι έκπροσος. 42-30 με τον Αγγελαρόπουλο να είναι 7 πόντους. Εδώ παραλίγο το φλέξιον, μισό λάση κάνει το φλέξιον. Διονυσιώτης μέχρι μέσα στον Κότσου. Δεν τα καταφέρει. Αφού πάσα στον Κασκάνη, αριστερό λέει αυτά λάθη. Ο Κασκάνης φτάνει στους 4. Του θα τις μόλις τώρα το γήπεδο τρέχουν γρήγορα. Το εκμεταλλεύονται. 44-30 έχει το σκορ. Πάντες τώρα ο Νομόπουλο γυρίζει με το αριστερό, βέβαια καταφέρει ο Διονυσιώτης είναι και πάλι εκεί, θα πετύχει και από το παλάτι. Με το εξωτερικό ρυμπάν που πήρε έχει φτάσει στους 14 πόντους, 44-32 πόντους. Και τώρα ο Σακελαρόπουλος θέλω στον Τόμ Κασκάνη. Πάσα για τον Μαρά που φτάρει από πλάι, από εκεί με ταμπλό. Πάει για το ρυμπάν και έχει βγει μπάλα από τους Μούσαρτς, από τον Μούσουρα. Έχει δύο φορές ο Ρεφ, οπότε οι Πάντερς κερδίζουν αυτή την κατοχή. Ο Νικολόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τους Fathers. Περιμένει τώρα κάποια κίνηση. Κάναμε τη flexion. Ο Οικονομόπουλος αφήνει την μπάλα να βγει έξω. 8 δευτερόλεπτα για να λήξει η επίθεση των Fathers. Πάσα για τον Κότσου που πάει κοντά στο καλάθι. Θα τον κόψει ο Μοξιτιο Μούσουρας. Θα κάνει πάσα αφιασμένο τον Τωμαρά. Θα τα καταφέρει και ο Τωμαράς. Αφού την μπάλα με το δεξί play-up, 46-32 με 8 πόντους στον Τωμαρά. Διονυσιώτης τώρα. Ο Κωνσταντάτος είναι για τον Νίκο Νομόπουλο. Νικολόπουλος, Κωνσταντάτος, ωραία, αλλά την μπάλα. Είναι για να περάσει τον κόσμο ο Νικολόπουλος. Σχεδόν πρέψιμο, δεν το ολοκλήρωσε ο Νίκος Σάξ. Οι μπαλακούς αλλά μένουν μόνο 2 δευτερόλεπτα για να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι Fathers σε αυτά τα 2 δευτερόλεπτα. Κότσου για τον Διονυσιώτη που θα στάρει αναγκαστικά τώρα σε ταμπλό αστοχή. Ο ίδιος το επιθετικό rebound θα πετύχει το παλάτι. Ο Διονυσιώτης ο οποίος φτάνει στους 16. 46-34 μείωσαν τους Fathers. Ο Blue Stars τώρα με τον Κασκάνη. Το πλάι μπάλα στον Τωμαρά. Ξανά Κασκάνη, θα πάρει το σκρίνο πόντο. Στην κορυφή είναι έκτοπος. Ο Κασκάνης ο οποίος είναι 7 πόντους στο κάνει σκορ 49-34. Μπάλα περνάει για τον Νικολόπουλο.
απλά η μπάλα στον Κωνσταντάτο. Ήταν ο Νικολόπουλος. Θα πάρει ο Τζανθούν με τα μπλοκ όλη την μπάλα. Να δούμε τι θα δείξει τώρα το Βελάκι. Με τα αλλαγές για τους Φάδερς. Βγαίνουν Διονυσιώτης και Οικονομόπουλος. Μπαίνουν Τυσίδης και Ζάχος. Την μπάλα βγήκε γιατί ξεκόλλησε από τη Στεφάνικη στο ταμπλό που είχε κολλήσει. Οπότε οι Φάδερς έχουν γίνει κατοχή. Νικολόπουλος. Κωνσταντάτος. Κότσου. Ναι, ωραία πάσα, αλλά δεν συγκρατεί και ο Νικολόπουλος. Λένε εκτός. Και η επίθεση είναι για τους Blue Sharks. Πόδι εδώ. Η επαναφορά από τον Πέπα και τον Παναγιανόπουλο και τώρα Μούσουρα. Θα πάρει, όχι, θα κάνει την πάσα. Άλλη γούπε εκεί με τον Μαρά, αλλά δεν κατάφερε να προηγήσει. Ο Νικολόπουλος τώρα για τον Κωνσταντάτο. Σταθεί πάσα στον Ισίδη. Ωραία για τον Νικολόπουλο που προσποιείται. Θα αποτύχει, όχι, δεν έπαιγε το καλάθι. Σε κετά τυχώς Μαδέρο που έχει τώρα τα φτάνει. Οι παίκτες του δεν είναι κοινωνικούς και εδώ που λέει τον Μούσουρα. Αυκάνης, πάσα για τον Θεοδόπουλο. Έξω από τον Μαρά. Πίσω ότι πλάτη η πάσα, ο Πέπα στα μελό, αλλά εδώ ήταν τον Μούσουρα. Μόνο και ξανά είναι εύστοχος που κάνει μπαλά το χατήρι. Ο Μούσουρα έχει 11 πόντους, 31-34, τώρα ο Νικολόπουλος για τους Πάδερς της Ίδης. Κωνσταντάτος για τον Κότσου. Νικολόπουλος. Ζάχος θα πάρει το mid-range. Εξτροφή ο Ζάχος. Κάνει στους 3 πόντους 51-36. Για τους Πάδερς. Δεν έχουν κλειστάσει. Κασκάνης. Γιαδόπουλος. Μούσουρας. Θα πάρει το τίποτο. Τώρα θα πάει και όπως ένα βήμα, θα πάει στο τρίποδο τελικά και θα το κλείσει μαζί με το σκορ και το rebound. Τρίποδο, αυτό που θα κάνει, πήρα στο μέσα. Το θα δω το σκάνι στους 14 πόδους. Θα γίνει στον Κωνσταντάτο για να δει και να πέρασε στο ο Διονυσιώτης. Στο ταμπλό θεαματική φάση θα σκοράρει ο Μούσουρας, ο οποίος έχει 13 πόντους και 53-39 το σκορ για τον Μούσουρα. Πάρα πηγαίνει στη γωνία, ο Κότσου και τα καταφέραν και τώρα που θα μόνος του θα αφήσει την μπάλα με τον Λέαπ. Ένα ακόμα καλάθι. Το μαράκι του 10 πόντους. 55-39. Για τους Blue Sharks. Κολόπουλος αργά. Μένει χρονοστή για τους Blue Sharks. Μένουν 4 δρόμια περίπου για να κάνουν μια επίθεση. Αν την εξαρτήσουν όλοι οι Φάδες, στη δικιά τους Διονυσιώτης. Δίνεται, γυρίζει, φεύγει μπάλα, δεν κολλαβαίνει. Κολλαβαίνει τελικά. Αστόχησε με το rebound από τον Ζάχο. Ένα, τρία φορές με τη μία. Όχι. Τέλος λοιπόν της τρίτης περίοδου. 55-39 το σκόρ υπό τον Blue Sharks. Άρχισε η τέταρτη περίοδος. Μέτρηση με τους Blue Sharks να προηγούνται 16 πόντους διαφορά. Πόδι εδώ κάνει ο Κότσου. Επαναφορά για τους Blue Sharks.
από baseline με τον Σκιαδόπουλο, έξω στον Πέπα, στο πλάι μπάλα στον Σομαρά, πάει και πάνω του, αστοχή, μαζεύει ο Τιχίλης. Πάσα για τον Κότσου, παίζει πλάτη, ποστάρει με το δεξί hook, όχι πολύ άτυπες εδώ, το Σκιαδόπουλο τέλος. Δύσκολη προσπάθεια, είναι από εκεί το καλάθι, αλλά θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Πρώτη βολή από τον Πέπα. Είναι άστοχο. Ήταν έργο. Έχει δικαίωμα για μία βολή, άστοχος, και έχουμε κάποιο που εξηγήσαν πιο πιο γρήγορα, οπότε η κατοχή πένει στους Πάδερς, οι οποίοι θα εκτελέσουν με τον Διονυσιώτη. Πάρα πάει στον Κότσου, Νικολόπουλος. Αστάρι, το πίεση αστοχή, μαζεύει το ενό του Σταρτήρι. Πέμπα τώρα. Μούσουρας, Σομαράς. Το πλάι πάνω τον Πέμπα, θα πάρει το κίτρινο πόντο. Αστοχή, μαζεύει ο Ζάφος. Ισίδης. Μέχρι μέσα με ταμπλό, άστοχος. Λουμπάκι να τον Πέμπα. Το Μαρά δεν βγαίνει χρειαζόμενο τελικά. Πίσω μπάλα τον Μούσουρα. Πολύ μακρινό το τρίποντο. Άστοχο. Μάτσο την Ιωσήφη. Με το δεξί διάδρομο γυρίζει ανάμεσα σε δύο και τρεις αντιπάλους. Πισίζει, βρέφει το χώρο που ήθελε για να φτάρει. Τώρα θα πάει μέχρι μέσα με το χούκα στο χείτ με το δεξί χούκ. Και εδώ το παίρνει μπάλα όμως. Στέκεται άτυπο. Και ο Νικολόπουλος μέσα στο Κωνσταντάτο για τους Πάδες. Ο Κωνσταντάτος παίρνει την μπάλα τώρα, πετάει στο γραφικό για τον Κότσι. Ποστάρει κοντά στο καλάθι, ούτε τώρα. Ο Διονυσιώτης παλεύει, παίρνει και αυτό το λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να κάνει την μπάλα εντός. Και πλούς άκουσε τώρα στην επίθεση με τον Πέπα. Άρα πάει στη γωνία. Και αυτό που είναι τώρα, κοντά, εξοχή. Πάτησε καλά, σηκώθηκε. Δεν είχε πρόβλημα. 13 πόντι του. 57-39. Η Blue Stars 28. Ο Σαντάτος ψηλά για τον Σκότσο, αλλά ο Θεαδόπουλος έκανε το deflection. Ο Σαντάτος Ζάχος, κοντά στο καλάθι, αστοχή, μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Κότσου, όπως είπε ο ρεφ. Οπότε η Blue Sharks είναι στην επίθεση με τον Πέπα τώρα να οργανώνει την παιχνίδι τους. Στο πλάι, το Μούσουρα και τώρα το Μαρά, Γιαδρόπουλος, Μούσουρα θα το έτσι βολείς μέσα, θα το κινήσει, το Μούσουρα θα κοντάξει τους 15 πόντους. Εδώ τώρα πάει 20. Διονυσιώτης μέχρι μέσα αριστερό λέει από καλάθι. 59-41 φτάνει στους 18 ο Διονυσιώτης. Το χαρνί μισθάρι από εκεί. Από το πλάι. Το λοιπόν το πήρε ο Κωνσταντάτη. Ο Οικονομόπουλος θα πάρει τη θέση του τη Σίζη. Ο
καλύτερο ζάχο. Τώρα θα δώσει τον κοπαντάτο, αυτοχή. Μπάλα βγει εκτός, οι φάδες έβγαλαν. Οι Μπλουσάρτς είναι στην επίδεση, το Πέπα. Κοπλάει μπάλα. Το Μαρά. Πάει κοντά στη βολή, κρατάει την μπάλα στην παρέμβαση που είναι. Πίσω την πλάτη δίνει στο Θεαδόπουλο. Αφήνει μαζί το φως του κορυφάου. Και τώρα ο Διονυσιώτης κατεβάζει. Πλάει στον Κωνσταντάτο, θα σουτάρει αυτό για τρεις. Όχι. Πλούς άλλη στην επίθεση. Με τον Πέπα. Ο Μαράς ελεύθερος, παίρνει του 45 μίλες. Είναι άστοχος. Με τον Πάουν, ο Θεαδόπουλο. Βράζει την μπάλα έξω. Οι Fathers είναι στην επίδεση τώρα. Με τον Κωνσταντάτο να επαναφέρει στον Οικονομόπουλο. Παρά λίγο κλέψιμο, αλλά μένει μπάλα στη διάρκεια του Βασίλη. Διονυσιώτης. Κωνσταντάτος για τον Κότσου. Ξανά Κωνσταντάτος και πάλι ο Κότσου, πάει να παίξει με πλάτη, γυρίζει με το δεξί χουπ, καλάθι. Ο Κότσου που φτάνει στους 6 πόντους, 59-43, μείωσαν οι Πάντες. 5 λεπτά από μόνο για το τέλος. Ο Πέπα έδωσε τον Αρνίδη. Για το τέλος ξανά τον Πέπα, Θεαδόπουλος. Κρατάει την μπάλα, 3-2 και δίνει την κλήρωση. Σουτάρει αναγκαστικά την εκπνοή. Μένει όμως το triple bound. Άργησαν και οι Fathers απάνω πάνω στην μπάλα και το Μαράς σκοράρει. 12 εκπόνη του. 61-43. Μπροστά η Blue Star. Ο Κότσου γυρίζει αυτοχή. Αλλαγή για τους Blue Sharks, ο Σακελαρόπουλος επέστρεψε στη θέση του Θεαδόπουλου. Ενώ θα βγει και το Μαράς, όχι δεν βγαίνει, δεν βγαίνει τελικά. Το σύνδεξε λίγο το Κασκάνη, τελικά θα συνεχίσει το Μαράς. Βγήκε και ο Μούσουρας, επέστρεψε ο Διγενάκης. Πλάι μπάλα στα κελαρόπιλο, θα πάρει το κουκολό και θα δώσει τελικά στον Βιγενάκη. Θα το φλότερ εκπορτή. Ο Βιγενάκης έχει 5 πόντους. 63-43, το στυλ 20, το πάλι διαφορά. Πάντα τώρα με τον Κωνσταντάτο. Οικονομόπουλος. Δεν πέρασε πάσα του, το Μαράς συνέξιμο. Αγρίδης. Ο Χαρνίδης ήταν στους 6 πόντους, 60-43, υπέρ των Blue Stars. Ο Τισίδης τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους Fathers. Έτσι δεν είχε καταλάβει η καλύτερη στην πάσα. Έχει το πλέξιμο, ο Χαρνίδης. Κάνουμε εκεί και φαντεζή πράγματα. Ο Πέπας, ο Ράρι, ο Πέπας που πετύχει το πρώτο καλάθι. 67-43, προηγούνται οι Blue Stars. Ο Οικονομόπουλος τώρα. Ισίζεις. Θα σκέπασε για τον Διονυσιώτη. Θα περίσει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Ο Διονυσιώτης που φτάνει στους 20 πόντους. 67-45 μείωσαν οι Fathers. Ο Διονυσιώτης που αστοχίζει τη βολή και μαζεύει ο Μαράς. Στο πλάι μπάλα στον Βιγενάκη, σουτάρει για τρεις, μάζεις ο Κότσο. Οικονομόπουλος τώρα. Παλιά λίγο ρεσοκίνη, την κρατάει ο Κωνσταντάτος πάντως.
Λύνεται Οικονομόπουλος. Το αριστερό διάδρομο. Θα δώσει και με βήματα, όπως υπέδειξε ο ρεφ. Η μπλούσα τώρα στην σύνθεση. Με τον Πέπα. Βιγενάκης εδώ Πέπα. Το Μαρά. Φάουλ. Η παναφορά θα γίνει από την Πέτρια Ρίζα. Γεννάκιζε το Χαρνίδη μέχρι μέσα από εκεί. Μαζεύει εκεί. Είναι για τον Οικονομόπουλο. Αυτό για τον Κότσου. Θα σε πάθει για τον Γιονυσιώτη, πολύ ωραία φάση. Ο Γιονυσιώτης ήταν στους 22 πόντους. 67, 47. Μιώσαν οι φάδες. Στους 20. Επά. Έτσι το Μαρά θα πάρει το τρίποδο του Ερυφή. Αυτό εκεί. Και είναι όχι. Άσαν οι μπάλα μόνοι εκεί που υπερδίθηκαν μεταξύ τους. Οι δύο παιδιστο Blue Sharks, οι μπάλα εκτός. Οι φάδες είναι στην κίνηση. Τον Διονυσιώτη να περνάει στον Κότσου. Να έρθει στον Διονυσιώτη. Οικονομόπουλο. Η Σίζη θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή. Το rebound είναι από τον Σακελαρόπουλο. Επα. Γιγενάκη για το Χαρνίδη από το πλάι. Πριν τον Μητρήν. Ο Οικονομόπουλος μάτσε και ο Κωνστατάτος θέλει να τρέξει. Δεν τα καταφέρνει. Έχει δοθεί επιθετικό φάουλ μετά στη διεκδίκηση του rebound. Ο Τσίζης έχει κάνει το φάουλ πάνω στον Χαρνίδη. Επαναφορά τώρα από τον Σακελαρόπουλο για τον Πέπα. Έχουμε πει το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Σακελαρόπουλο στο Μαρά. Ελεύθερο τελείω. Θα δώσει άλλη ένα στον Πέπα. Κελαρόπουλος, το Μαρά, παίρνει τον Μητρήν, άφτωχος, παλεύει ο Κότσου. Είναι τον Ομόπουλος, κάνει κάτι μεταξύ μπεμπερδίκη και μεταξύ πάσης και σούτ. Δεν ήταν το κατάλληλο που το έκανε. Χάζει την κίνηση και στην κίνηση η Blue Stars. 25 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Μαρά στο πλάι στο Σακελαρόπουλο. Παίρνει το τρίποντο, μέσα είναι. Στην Κυλαρόπουλο φτάνει στους 10 πόντους. Έχει 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τέλος του ματς. Τρίποντα τον Κωνσταντάτο, άστοχο. Μπάλα βγαίνει εκτός για τους Blue Sharks. Έχει 70-47 το σκορ. Για τους Blue Sharks, 4,3 για το φινάλε. Ο Οικονομόπουλος επαναφέρει ο Σαντάτος, δεν θα κάνει σου τελικά φινάλε του αγώνα. Τελικό σκορ 70-47 υπέρ των Μπλουσάκης, θα πετύχουν την πρώτη συνέχη και θα πάνε στο 1-1, οι Πάντερς στο 0-2. Ήταν η δεύτερη αγωνιστή στο group, στο δεύτερο group, περιπέρασε όσο εδώ στην Άγνωση Summer League, στο ΆΚΑ. Κάπου μας, καλώς βράδυ.